μήνυμα για την υποψηφιότητά του για τις ευρωεκλογές. Κύριε Κυριάκου, σας ακούμε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εσωτερικών, τους εργαζόμενους για αυτόν το πολύ καλό έργο το οποίο έχουν κάνει, δύσκολες εκλογές για πρώτη φορά. Μαζί μου είμαι με τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, Γιώργος, Πολίνα, Λουκία και Καρολίνα. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου συμμετέχει ανελιπώς στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και στις κοινοτικές και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην Ευρώπη, διότι είμαστε μέλη του APF, είναι μια πλατφόρμα από 14 περίπου φιλοζωικά κόμματα, πολιτικά φιλοζωικά κόμματα, και σύντομα θα δημιουργήσουμε τη δική μας πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, αλλά είμαι πολύ στεναχωρημένος και από τους προηγούμενους ευρωβουλευτές, γιατί δεν αναδείξαν τα θέματα τα οποία αφορούν κυρίως τα ζώα συντροφιάς. Η Ευρώπη κινείται στα θέματα των παραγωγικών ζώων, γιατί πάρα πολλοί κόσμος νομίζει ότι παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους απαντώ ότι μόνο για παραγωγικά ζώα. Γι' αυτό μέλημα μας, εάν και εφόσον εκλεγούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είμαστε στην Ευρώπη, αλλά η ψυχή μας θα είναι εδώ στην Κύπρο, γιατί θέλουμε να λυθούν αρκετά σοβαρά προβλήματα που αφορούν γενικά τη φύση και όχι το περιβάλλον, τη φύση η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα πλάσματα. Με τα κόμματα τα πολιτικά της Ευρώπης έχουμε υπογράψει ένα μανιφέστο. Οι κύριοι στόχοι αυτού του μανιφέστου είναι οι εξής. Καταρχήν θέλουμε να τερματιστούν τα κλουβιά για όλα τα ζώα. Απαγόρευση μεταφοράς ζωντανών ζώων από μία χώρα σε άλλη. Και βρισκόμαστε πολύ κοντά για να διευθετηθεί αυτό το θέμα. Να κλείσουν όλα τα εκτροφεία γουναρικών και να σταματήσει η εισαγωγή τους. Να προστατευθούν τα εγκαταλελειμμένα και αδέσποτα εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχουν αδέσποτα, κάπου κάποτε είχαν κηδεμόνα. Πώς να προστατευθούν, έχουμε προτάσεις, δεν είναι της ώρας, να σταματήσει το παράνομο εμπόριο κατοικιδίων ζώων. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο επιφέρει δισεκατομμύρια ευρώ. Να σταματήσουν τα πειράματα σε ζώα, όπου συνεχίζεται, και προτρέπουμε τον κόσμο όχι να αλλάξει μόνο διατροφική συστήματα, διατροφικά συστήματα, αλλά και οι ίδιοι τους να προσέχουν τι αγοράζουν, και οι άντρες και οι γυναίκες όσον αφορά την περιποίηση του σώματός τους κτλ. Να τερματιστεί η σφαγή, αν και είμαστε ενάντια, ζώων χωρίς αναισθησία. Κάποιες χώρες το έχουν απαγορεύσει και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Επίσης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υπεραλίευση. Η Μεσόγειος έχει γίνει λίμνη, παιδιά. Τεράστιες ποσότητες, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι, και παράνομα πολλές φορές να σταματήσει η υπεραλίευση. Να προστατευθούν όλα τα ζώα στη φύση. Στην Κύπρο δυστυχώς δεν έχουμε πρωτόκολλα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Τις προάλλες πριν ένα χρόνο, χίλιες γουρονομάνες πέθανα στην πυρκαγιά και δεν είχε ένα σύστημα να τις σώσει. Να μετακινηθούν επιδοτήσεις και από τα ταμεία συνοχής, ούτως ώστε να δοθούν λεφτά στη κτηνοτροφία, δηλαδή από τη κτηνοτροφία να μεταφερθούν σε προγράμματα φυτοκαλλιέργειας. Αυτά είναι μόνο ένα προσχέδιο, ένα μανιφέστο που υπογράψαμε, και ελπίζω ότι με την ευχή και την εκτίμηση που χαίρομαι από τον κόσμο και τους πολίτες, ότι επιτέλους να διαλέξουν το απλό, το όμορφο, το αθώο, γιατί το μικρό είναι και ωραίο. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις? Εντάξει. Ευχαριστώ. Μάλιστα.